Στο στούντιο τώρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέριζουμε τον Δήμαρχο Λαρισάν, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Ρέιδρο, καλησπέρα. Ξέρω ότι είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να μιλάμε για αυτό το κανόνι μεγατόνων που έγινε, αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορεί και γίνεται αυτό σε αυτήν την αγορά που υποτίθεται υπάρχουν κανόνες και ρυθμιστές και ξαφνικά μία μέρα να γίνεται διοικητικό συμβούλιο εταιρείας και την άλλη να πτωχεύει και να συμβαίνει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, είναι αλήθεια, έχει ξανασυμβεί. Χωρίς να ξέρει κανένας κάτι ιδιαίτερο, θα έλεγε πως τις περισσότερες φορές, ενώ οι εταιρείες βουλιάζουν, κάποιοι που διοικούν τις εταιρείες μπορεί να είναι με τα κότερά τους και δεν ξέρω πού αλλού. Τελικά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Οι αγορές δεν αυτορυθμίζονται τόσο ομά και κοινικά όσο το, κάποιοι το έχουν ως οικονομική θεωρία. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, διότι μπορεί να υπήρξαν δηλώσεις που εφησυχάζουν σε ό,τι αφορά το ζήτημα του προσφυγικού και το εάν θα γίνει ή όχι δεύτερος προσφυγικός καταβλισμός ή αν θα επεκταθεί αυτός ο υφιστάμενος στο Κουτσόχερο. Ωστόσο, έχουμε καινούργια δημοσιεύματα εξ Αθηνών τα οποία αναθερμαίνουν την ιστορία. Δεν μας αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Λένε για 9 νέους καταβλισμούς σε όλη την Ελλάδα, σε εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Ταιριάζει γάντι με το κυψολοχώρι δηλαδή. Και την ίδια ώρα έχουμε και προμήθειες που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του στρατοπέδου Μπουγά, εδώ στη Λάρισα, 20 συσκευών ναι. και άλλων αντικειμένων που παραπέμπουν σε εξοπλισμό καταβλισμού. Κάπου θα χρησιμοποιηθούν. Τι γίνεται, κύριε Δημάρχη, ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε εσείς? Κοιτάξτε. Υπάρχει κάποια εξέλιξη από τη διάψευση που υπήρξε? Διαστόματος. Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε τίποτα περισσότερο από την διάψευση που ακούσαμε από πολιτικούς παράγοντες της περιοχής μας εδώ, ότι δεν θα γίνει το κυψελοχώρι και δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων στο στρατόπεδο του Κουτσοχέρου. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να τονίσω εγώ είναι ότι πίσω από την άποψη ότι η Περιφερειακή Ένωτα Λάρισας δεν χρειάζεται να έχει, δεν πρέπει να έχει άλλο στρατόπεδο προσφύγων, άλλο hot spot, άλλο κέντρο φιλοξενίας όπως λέγεται, στάθηκαν όλοι οι βουλευτές του νομού μας, της περιφερειακής μας ενότητας, και με ενιαίο κείμενο μετά τη σύσκεψη που έκανα και βεβαίως ένα κείμενο το οποίο υιοθέτησε και επέκτηνε ακόμα περισσότερο το Δημοτικό μας Συμβούλιο, είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Και ο λόγος είναι ένας και ξεκάθαρος. Δεν έχει σχέση με το αν, το πώς αισθανόμαστε απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η πόλη έχει κάνει το καθήκον της στο ανθρωπιστικό στο μέγιστο βαθμό. Όμως δεν έχει γίνει το ίδιο σε άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι λοιπόν η Λάρισα δεν μπορεί να αποδεχθεί μια λογική τέτοιου είδους, το Κουτσόχερο για παράδειγμα να πάρει 1000 άτομα επιπλέον ενδεχομένως, ή ένα άλλο κάμπ να δημιουργηθεί στην περιφερειακή ενότητα, από το οποίο η πόλη θα δεχθεί την πίεση. Αυτό είναι νομίζω σε όλους κατανοητό. Άρα λοιπόν, ζητώντας ραντεβού από τον κύριο Χρυσοχοϊδή, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που αυτή την περίοδο ουσιαστικά διαχειρίζεται και το μεταναστευτικό, ο συγκεκριμένος από τον συγκεκριμένο Υπουργό, περιμένουμε απάντηση σε ένα αίτημα που έχει γίνει από μέρους μου μετά τη σύσκεψη με τους βουλευτές για ένα ραντεβού, όπου πρέπει να δοθούν οι εξηγήσεις και να ληφθούν οι όποιες δεσμεύσεις δημόσιες που οφείλουν να υπάρξουν για να καθησυχάσει και ο κόσμος. Όπως είπατε, στον Μπουγά υπάρχουν τα παλιά, τα σπιτάκια, τα γνωστά κοντέινερ. Υπάρχουν τα κοντέινερ. Τα οποία εξοπλίζονται. Πήραμε κλιματισμό, πήραμε κρεβάτια, είναι πήραμε σίγουρο ότι κάπου θα χρησιμοποιηθούν. Είναι αλήθεια ότι οι κοινωνίες της γύρω περιοχής ανησυχούν ότι μπορεί να είναι στον Μπουγά αυτό το δεν κέντρο. Είναι τραβηγμένο αυτό. Αυτό είναι όχι απλά τραβηγμένο, είναι σχεδόν αδύνατο. Βάζω ένα σχεδόν γιατί στις μέρες μας όλα έχουν. Κοιτάξτε τώρα τι μπορεί όμως να συμβεί. Διότι δεν μπορεί να γίνει, αυτό θέλω να πω, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο hot spot σε ενεργό στρατόπεδο όπως είναι το Μπουγά. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Σωστό. Αλλά το πού θα πάνε, αν θα πάνε στο Κυψελοχώρι, αν θα πάνε σε μια μικρή έκταση που απομένει στο Κουτσόχερο, ή αν πάνε κάπου αλλού που εμείς λέμε ότι πρέπει να πάνε και σύντομα να φύγουν από εκεί, είναι ζητούμενο ως απάντηση από τον Υπουργό. Προσέξτε όμως τώρα ένα σενάριο, το οποίο δεν είναι καθόλου απίθανο. Αυτή τη στιγμή οι ροές έχουν αυξηθεί από την Τουρκία που κάνει το δικό της παιχνίδι. Η κατάσταση είναι οριακή στα νησιά, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, και το γνωρίζουμε. Με μία σπίθα μπορεί να ανάψει μια τεράστια πυρκαγιά. Ίσως σε ένα τέτοιο σενάριο αδιαμαρτύρητα η κοινωνία της Λάρισας και άλλες τοπικές κοινωνίες να αποδεχθούν, κύριε Δήμαρχε,
την δημιουργία ή επέκταση ενός προσφυγικού καταβλισμού. Να πω το εξής, ότι η αύξηση των προσφυγικών ροών το τελευταίο διάστημα καταδεικνύει κάτι, ότι το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να κάνει κανένας κριτική τέτοιου είδους που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα από το πολιτικό μας σύστημα, θα πω εγώ γενικότερα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε τέτοια είσοδο προσφύγων, η οποία υπήρξε σε κάποιο απότερο, αν θέλετε, από την ώρα που ξεκίνησε το προσφυγικό παρελθόν. Άρα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εθνικό πρόβλημα, το οποίο είναι ταυτόχρονα και πολύ σοβαρό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το ότι υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, υπάρχει. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι η κοινή παράγραφος, αν θέλετε, του κοινού κειμένου που βγάλαμε με τους βουλευτές, είναι ότι εφόσον υπάρξει ανάγκη για ίδρυση νέων κάμπ, αυτά να μην γίνουν με τίποτα στην περιφερική ενότητα της Λάρισας. Και εγώ θα έλεγα επιπλέον και το εξής: αν θέλουν κάποιοι να μας αναγκάσουν να πάρουμε τη ματιά μας από εκείνα τα στρώματα της κοινωνίας της πόλης που μέχρι σήμερα δεν αφήσαμε ούτε στιγμή με την κοινωνική μας πολιτική και τις παρεμβάσεις μας, είναι ίσως ο ασφαλής τρόπος αυτός. Δεν θα το κάνουμε, κύριε Ράιδο. Δεν θα το κάνουμε και θα νομίζω θέλω μπροστά, να είμαι καθαρός. Βεβαίως θα βγω μπροστά. Θα βγω μπροστά. Ξεκάθαρα πράγματα. Αισθάνομαι ότι έκανα το ανθρωπιστικό μου καθήκον και εγώ και η πόλη μας στο μέγιστο βαθμό, όπως είπα νωρίτερα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν περιθώρια τέτοια να αναλάβουν τις ευθύνες τους και άλλοι φορείς της αυτοδιοίκησης, για να μην πω γενικότερα, και άλλοι φορείς στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν μόνο η Λάρισα να. Τώρα. Καλή δύναμη και σε εσάς, διότι πριν από 23 μέρες ξεκίνησε η δεύτερη σας θητεία. Μια θητεία με τελείως διαφορετικές συνθήκες, και πολιτικές και οικονομικές, νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς. Και θέλω να ξεκινήσω κάπως έτσι και με αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση. Πόσο διαφορετικά νιώθετε όντας δήμαρχος σε αυτήν την καινούργια θητεία? Σαφώς καλύτερα, πιστεύω. Μα ανάλογα με αυτό που έχεις κάνει την προηγούμενη περίοδο, νομίζω ότι αυτό προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό και το πώς είσαι τώρα. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Από τις εκλογές, από τη δεύτερη μέρα των εκλογών, αμέσως μετά, τα έργα δεν σταμάτησαν. Αυτή τη στιγμή προκυρήσονται διαγωνισμοί οι οποίοι φέρνουν στην επιφάνεια και στην υλοποίηση έργα, όπως είπα στο παρελθόν, ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν μελέτες και χρηματοδοτήσεις που υπήρξαν στην προηγούμενη θητεία με πολλή δουλειά. Άρα αυτό το κομμάτι θα τρέξει από μόνο του. Και θα έλεγα και το εξής, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Αυτό, αν τρέξει, θα είναι περίπου διπλάσιο της προηγούμενης φοράς. Είναι τεράστια η εξέλιξη των έργων στην πόλη, και στο κλείσιμο αυτής της θητείας θα έχουμε δει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό με κάνει αυτονόητα να αισθάνομαι πιο άνετα. Να τα δούμε λίγο. Να είμαι πιο έτσι χαλαρός, αν θέλετε, και να προσπαθώ να λύσω ζητήματα άλλου τύπου, όπως είναι η καλή οργάνωση των υπηρεσιών μας, η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και η δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε και στην καθημερινότητα του πολίτη, όχι μόνο στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, στη Βενιζέλου, στην Ιουστινιανού που έρχεται, στην Κολοκοτρώνη και σε όλους αυτούς τους υπέροχους δρόμους που δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται στην πόλη. Σωστά. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να δούμε κάποια επιμέρους ζητήματα, κυρία Δήμαρχε, και θέλω να ξεκινήσω από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Πολύ μεγάλο στοίχημα, πολύ μεγάλη κριτική που δεχθήκατε. Βέβαια, οι πολίτες είχαν άλλη άποψη στην κάλπη και οφείλουμε και αυτό να το υπενθυμίσουμε. Θέλω να πείτε πώς πάει μέχρι στιγμής, ποιο είναι το feedback, ο αντίκτυπος που έχετε εσείς, και αν, κύριε Δήμαρχε, διότι είναι πολύ σημαντικό, πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια το σύνολο του ΣΒΑΚ, να δούμε δηλαδή και τα υπαίθρια πάρκινγκ που χρειάζονται, ούτως ώστε να υπάρχει σωστά, να γίνει σωστά η αποσυμφόρηση του κέντρου? Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το τελευταίο κομμάτι έτσι του λόγου σας, ότι και τα πάρκινγκ είναι μια σπουδαία υπόθεση στην πόλη που πρέπει να δούμε. Το ΣΒΑΚ, λοιπόν, καταρχήν, στο επίπεδο των έργων της μετατροπής πολλών δρόμων της πόλης σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, συνεχίζεται. Δημοπρατούνται αυτή τη στιγμή η Ιουστινιανού, η Ρούσβελτ, η Ηλιοδόρου, η Κολοκοτρώνη, η Λάμπρου Κατσόνη, η Κοραή, η Νικοτσάρα, συμπληρωματικά με ίδιους πόρους, διότι τα προηγούμενα που είπα είναι εγκεκριμένα με χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εξέλιξη. Ήδη χθες αυτές τις μέρες συζητούσαμε και με τους μελετητές που έχουν αυτή τη σπουδαία δουλειά στα χέρια τους, ότι συνεχίζουμε με Μανολάκη, με Παλαιστίνης, με Πάπα Κυριαζή, με Ανθίμου Γαζή, με Νικηταρά. Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να σας μιλώ για ώρα για αυτά. Όμως αυτό είναι ένα πλέγμα,
δρόμων που δεν ολοκληρώνει όλο το σχέδιο. Είναι μια σημαντικότατη παρέμβαση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη. Πρέπει να πάρουμε μια ανάσα, να ως πόλη να αισθανθούμε τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται με τη δημιουργία των γειτονιών γύρω από αυτούς τους δρόμους και βέβαια τον χαρακτηρισμό πολύ συγκεκριμένων δρόμων σε δρόμους συλλεκτήριους και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε και με τις πιο μικρές παρεμβάσεις που νομίζω αυτές θα πάνε σε ένα βάθος χρόνου μεγάλο για την πόλη, γιατί η μελέτη είναι τεράστια. Αγγίζει όλη την πόλη στην κυριολεξία. Θα σας έλεγα ότι προχθές στη σύσκεψη που είχαμε τους μελετητές, το επόμενο βήμα πέραν αυτού που σας είπα είναι οι άξονες των ποδηλατοδρόμων, οι οποίοι οδηγούν από το κέντρο στις συνοικίες, να είναι η προτεραιότητά μας στη μελέτη. Δηλαδή, πώς μπορεί ο φοιτητής, για παράδειγμα, για να μην πω συμπολίτης, να πω ένας φοιτητής από το κέντρο της πόλης να πάρει το ποδήλατό του και να πάει στην ιατρική. Και αντίστοιχα προς όλες τις συνοικίες. Αυτά λοιπόν είναι μια διαδικασία. Συνοδό έργο αυτής της υπόθεσης είναι το θέμα του πάρκινγκ. Στο θέμα του πάρκινγκ θα πω πολύ πολύ γρήγορα για να μην σας τρώω πολύ χρόνο ότι περιφερειακά πάρκινγκ. Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία υλοποίησης του πάρκινγκ της Καρδίτσης, της Όδου Καρδίτσης, απέναντι από τη σκεπαστή της Νέα Άπολης. Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα σε αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για να μπορεί να μεταφέρει με εξπρές δρομολόγιο όσους αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί στο κέντρο της πόλης. Το τίμημα θα το δούμε. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι συμβολικό ίσα-ίσα να βγάλουμε τα έξοδά μας. Αντίστοιχες δραστηριότητες θα υπάρξουν προς τη μεριά της Οδού Λαμπράκη. Απέναντι από το γήπεδο της ΑΕΛ, επίσης ανάλογο πάρκινγκ. Άρα να κρατήσουμε την κυκλοφορία πόσα, που έχουμε. Πόσα πρέπει να γίνουν, αν θυμάμαι καλά, 4 ή 5 προβλέπεται η μελέτη. Είναι στις εισόδους της πόλης, Βόλου, Καρδίτσης, Φαρσάλων, Ιωνίνων, προβλέπονται περιφερειακά πάρκινγκ παντού, τα οποία σιγά σιγά ένα-ένα θα αρχίσουμε να υλοποιούμε. Αυτά θα κρατήσουν την κυκλοφορία που έρχεται εκτός πόλης και φτάνει μέχρι το κέντρο που δεν πρέπει να φτάνει. Και πέρα όμως υπάρχει το πρόβλημα των κατοίκων της πόλης. Για τους κατοίκους λοιπόν δημοπρατούμε αυτή τη στιγμή, για τους επισκέπτες μάλλον δημοπρατούμε αυτή τη στιγμή 1170 θέσεις ελεγχόμενου πάρκινγκ με έξυπνο τρόπο, όπως λέμε, μαγνητικούς αισθητήρες κτλ. Μέσω του κινητού τηλεφώνου. Μέσω του κινητού, τα έχουμε ξαναπεί αυτά για να μπορεί να βρει εύκολα κανένας θέση να παρκάρει. Και υπάρχουν και 4.000 θέσεις ελεύθερες κατοίκων με ειδική διαγράμμιση, οι οποίες θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Να ρωτήσω τώρα αυτό ήταν. Αυτό να συμπληρώσω μόνο. Παρακαλώ. Μια κουβέντα μόνο να συμπληρώσω, γιατί δεν το είχα πει πριν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ είμαι προσωπικά σε διερεύνηση και νομίζω ότι ο δρόμος είναι καλός, είναι ανοιχτός. Να πάμε στη δημιουργία 2 υπόγειων και υπέργειων πάρκινγκ στάθμευσης κοντά-κοντά στο κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Ταχυδρομείου, κοντά στην, στο αρχαίο δημοτικών χώρων στάθμευσης, οι οποίοι θα ανακουφίσουν πάρα πολύ και τους κατοίκους που έτσι αλλιώς φτάνουν στο κέντρο αυτό της πόλης είναι και από πιθανά σημαντικό, οι 1100 τι χρονοδιάγραμμα μπορεί να έχει αυτό. Θυμάμαι μια πρόταση που έκανε προεκλογικά η συνυποψήφιέ σα, η κυρία Καραλαριώτου, για συνεργασία με τα υφιστάμενα πάρκινγκ και αξιοποίηση κάποιων θέσεων έναντι προφανώς ανταλλαγμάτων που έχουν να κάνουν με τη σύμβαση παραχώρησης. Αυτό που είναι και, ξέρετε, ένα σενάριο το οποίο εάν ευωδώσει θα είναι και γρήγορο. Είναι ένα πολύ δύσκολο. Ναι, βεβαίως το έχω σκεφτεί και έχω συζητήσει. Έχω κάνει και ανάλογες συζητήσεις. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Στο οποίο πρέπει να απαντήσει κανένας απέναντι στους ιδιώτες που έχουν αυτή τη στιγμή τα πάρκινγκ μέχρι το 2.30, αν δεν κάνω λάθος, συμπλήν. Το ένα είναι λίγο λιγότερο, το άλλο λίγο περισσότερο. Θα πρέπει να απαντήσει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο αίτημά τους. Ναι, Δήμαρχε, μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο χαμηλό το τίμημα, αλλά όμως θέλουμε παράταση άλλων 20 χρόνων. Δηλαδή, εσαΐ αν θέλετε στη Λάρισα, τουλάχιστον όσο εγώ ναι. θα βρίσκομαι στην πόλη. Κοιτάξτε, λοιπόν, πρέπει να είναι win-win μια συμφωνία τέτοια. Να πάμε σε μια διαδικασία η οποία θα δεσμεύει και τις επόμενες δημοτικές. Αυτά τα δύο πάρκινγκ που λέτε. Δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Τα δύο πάρκινγκ θα είναι δημοτικά. Θα είναι δημοτικά. Καθαρά δημοτικά. Σαφέστατα. Το ερώτημα είναι, από σήμερα που το συζητάμε, τι χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε να δώσουμε για δύο τόσο πολύ σημαντικά και φιλόδοξα έργα. Εάν προχωρήσει γρήγορα η μελέτη που έχουμε και εάν αυτή η μελέτη μαζί με άλλα συνοδά έργα έχει ένα ύψος της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, σας πληροφορώ ότι βρίσκομαι και είναι και η είδηση αν θέλετε, βρίσκομαι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί για μεγάλους δήμους, όπως για το Δήμο Λαρισαίων, project πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκια εξαιρετικά ελκυστικά, δηλαδή της τάξης του 1%. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας λύσει τα χέρια. Τη μελέτη θα την έχουμε μέσα στο 20.
Βεβαίως, ναι. Θα την έχουμε. Ωραία. Τι να πω, είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η είδηση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον θα αρέσει στον ελεύθερο ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να ασκήσουμε, κύριε Ραΐντο, πρέπει να ασκήσουμε μια τιμολογιακή πολιτική. Ακριβώς. Διότι δεν μπορεί να παρατηρείται το γεγονός που παρατηρήθηκε στη Λάρισα. Όταν ανοίξαμε τη Μεγάλο Αλεξάνδρου και τη Βενιζέλου, άρα δημιουργήσαμε με την αναστάτωση συνθήκες προβλήματος, κάποια πάρκινγκ αύξησαν τις τιμές τους. Έτσι. Όχι έτσι. Ο Δήμος λοιπόν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στο επίπεδο αυτό και θα παρέμβει, ουσιαστικά. Η Δημοτική Αρχή για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει να έχει και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια υπάρχει αυτός ο διορθωτικός νόμος που έφερε η νέα κυβέρνηση. Νιώθετε δέσμιος της απλής αναλογικής? Όχι. Πιστεύετε ότι αυτά τα οποία αποφασίστηκαν εκ των υστέρων από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στη σωστή κατεύθυνση? Ακούστε, θα σας πω πρώτα ποια ήταν η θέση μου πριν υπάρξουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Είχα πει ξεκάθαρα ότι για τη διοίκηση χρειάζεται αναμφίβολα η πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή. Αν στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν υπάρχει πλειοψηφία του Δημάρχου, είναι εντελώς λάθος και εκεί θα είναι το τεράστιο ζήτημα της μη διοίκησης του Δήμου. Ούτε μια στοιχειώδη προμήθεια για το στυλό που κρατάτε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ο προηγούμενος υπουργός δεν με άκουσε σε αυτό, ενώ έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί του και είναι εκφρασμένη η διαφωνία και αν θέλετε και στους δημόσιους χώρους τους δικούς μας, τα δικά μας φορά. ΚΕΔΕ, ΠΕΔ κτλ. Έχω τοποθετήσει αυτό το ζήτημα. Όπως επίσης και το θέμα της απλής αναλογικής μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχα την άποψη ότι έπρεπε να μπει οπωσδήποτε πλαφόν εισόδου από κάτω, διότι πολιτικό όργανο με 10 και 17 υπάρχουν. Ξέρετε, υπάρχουν αυτά τα νούμερα που σας λέω, υπάρχουν σε δημοτικά συμβούλια. Παρατάξεις δεν γίνεται. Έτσι. Αυτά δεν υλοποιήθηκαν και είδαμε την καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Το ζήτημα των νομικών προσώπων και της Οικονομικής Επιτροπής το λύνει πολύ καλά. Έτσι, μάλιστα κάνει ένα βήμα παραπάνω από αυτό που έπρεπε, δηλαδή δεν δίνει στο Δήμαρχο απλώς την πλειοψηφία, δίνει συν μία θέση. Έτσι. Αυτό δίνει υπερεξουσία. Το λάθος διορθώνεται με λάθος. Ναι. Εμείς την παραχωρήσαμε τη θέση αυτή στην αντιπολίτευση και καλύφθηκε τώρα στις εκλογές όλων των νομικών προσώπων και των επιτροπών, καλύφθηκε από την αντιπολίτευση. Όμως θα ήθελα να πω πως το ζήτημα της σύμπραξης, αν θέλετε, είναι κάτι που είναι στον αέρα. Νομίζω ότι δεν είναι καλά μελετημένο. Μπορεί να δίνει λύσεις τύπου Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε όλοι το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι για παντού όμως, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολύ απλό. Κάνω σήμερα μια σύμπραξη με μια παράταξη της αντιπολίτευσης. Τι χαρακτηριστικά έχει? Να δώσω κάποιες θέσεις ευθύνης και να έχω μια πλειοψηφία. Ποια είναι η πλειοψηφία? Αυτή τη στιγμή νομικά δεν υπάρχει πλαίσιο να δεσμεύσει την ψήφο του Δημοτικού Συμβούλου σου ακόμη που έχει από την διοίκηση σε ένα θέμα. Άρα λοιπόν. Ο καθένας είναι υπόλογος του εαυτού του. Έτσι, εαυτού του. Άρα λοιπόν η σύμπραξη είναι στον αέρα. Έτσι, αυτό ήταν ένα βήμα νομίζω το οποίο ουσιαστικά καλύπτει ένα υπεσχημένο. Δημαρχοκεντρικό μοντέλο που υιοθετείτε με αυτή την τροποποίηση που έγινε. Πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει φαινόμενα αυταρχισμού, κατάχρησης εξουσίας? Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει. Όπως σας είπα πριν ή σας λέω αυτή τη στιγμή ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το ότι έχω 21 συμβούλους του 49, μπορεί να είναι η μεγαλύτερη παράταξη, αλλά δεν έχει την πλειοψηφία των 25. Παρ' όλα αυτά δεν με φόβησε ποτέ, ούτε πρόκειται να με φοβήσει. Είμαι άνθρωπος των συνεργασιών. Η εμπειρία μου στην αυτοδιοίκηση λέει ότι αν δουλέψει καλά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, για το οποίο τώρα με τον νέο πρόεδρο αυτό το διάστημα είμαι κατά πάνω, για να μπορέσουν να υπάρξουν όλες εκείνες οι συσκέψεις με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ώστε να φτάνουν όρημα τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό υλοποιείται και θα υλοποιηθεί ακόμα καλύτερα το επόμενο διάστημα στο Δήμο της Λάρισας. Δεν με φόβησε ποτέ αυτό. Με αυτό το στόχο αλλάξατε και πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, η αλλαγή του. Και ο κύριος Στάχος ήταν ένας καλός πρόεδρος. Βεβαίως, ήταν πετυχημένος. 5 χρόνια είχαμε και δημιουργήσει στη μέση. Αν ήταν πετυχημένος, δεν θα ξαναεκλέγονταν. Είναι στα πλαίσια των αλλαγών, αυτού του περιβόητου rotation που λέμε, γιατί όλα τα πολιτικά στελέχη πρέπει να αποκτήσουν εμπειρίες σε διάφορους τομείς και να μην υπάρχουν στεγανά σε κάθε τομέα. Αυτός ήταν ο λόγος των αλλαγών, όχι μόνο στο επίπεδο του Προέδρου, στο πρόσωπο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των αντιδημαρχιών, αν θέλετε. Να σας γυρίσω λίγο πίσω στα έργα, γιατί αφήσαμε 2-3 που θέλω να ξανακούσω τις ημερομηνίες. Προσκήνιο πολιτισμού.
Νομίζω ότι το 20 θα το εγκαινιάσετε μαζί με τον Περιφερειάρχη. Δυσκολεύομαι να το πω. Το μαζί με τον Περιφερειάρχη είναι σίγουρο, διότι οι εργολαβίες είναι και των δυο. Έτσι. Είναι και του ενός και του άλλου. Εγώ ουσιαστικά ολοκλήρωσα τη δική μου εργολαβία. Περιμένουμε στην κυριολεξία από στιγμή σε στιγμή να εγκριθεί η εργολαβία της περιφέρειας, προκειμένου να τρέξουμε πολύ γρήγορα και αν όχι στο 20, μέσα στο 21 αυτό να το εγκαινιάσουμε. Μάλιστα. Αρχαίο θέατρο 22. Αρχαίο θέατρο 22. Το πιστεύετε? Αν ήταν δικό μου έργο, ενώ του Δήμου Λαρισαίων, φορέας του έργου ήταν ο Δήμος Λαρισαίων, ναι, θα σας έλεγα ότι η ημερομηνία που λέω είναι έτσι, γιατί τις παρακολουθώ προσωπικά. Όμως είναι έργο της εφορίας αρχαιοτήτων, κάθε φορέας έχει τις δικές του δυσκολίες. Εγώ θα πω το ίδιο που έχει πει κατά επανάληψη, αν θυμάμαι καλά, δημόσια και ο Περιφερειάρχης, να το επαναλάβω, ότι η εφορία πρέπει να τρέξει με χίλια. Εμείς είμαστε αρρωγοί στην υπόθεση αυτή, συμβουλεύουμε, χρηματοδοτούμε. Η πρόσκληση καλύφθηκε με χρήματα του κυρίου Αγοραστού. Εγώ πλήρωσα μελέτες για να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Είμαι έτοιμος να ξαναβάλω χρήματα στην υπόθεση αυτή. Είμαι έτοιμος και το δηλώνω δημόσια και με σαφήνεια. Άρα λοιπόν, όλοι οι οποίοι προστρέχουμε σε αυτή τη μέγιστη προσπάθεια, αυτό το αναπτυξιακό ταυτόχρονα πολιτιστικό έργο που είναι για την πόλη να προχωρήσει γρήγορα, να μπορέσουμε να το κάνουμε σε έναν ορατό ορίζοντα. Εγώ θα πω, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος εφόσον αυτό το έργο ολοκληρωθεί μέσα στη θητεία. Μέσα στη θητεία. Έτσι. Οι περιφερειακοί τελειώνουν στο βασικό τους κομμάτι και το κομμάτι της ΔΕΙΑΛ. Ανεπισήμως κάποιοι το χρησιμοποιούν ήδη, έχουν ξεκινήσει να το χρησιμοποιούν. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με την άλλη πλευρά, τη δύσκολη, την οδό Βόλου και τα σχέδια, εάν υπάρχουν, να συνδεθεί με την Καραμανλή για να μην έχουμε τα γνωστά καθημερινά. Θέλω να μου πείτε εκεί ποια είναι. Πάλι δεν είναι δικό σας το έργο, το γνωρίζω, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην ρωτάω τον Δήμαρχο. Προφανώς. Ποια και είναι η άποψη και η θέση του Δημάρχου και πού μπορεί να συνδράμει ο Δήμος σε αυτά τα έργα, για να καταλήξω μετά μέσα στις συνοικίες που έχουμε το κομμάτι του Αγίου Κωνσταντίνου αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι περιφερειακοί μας δρόμοι στην πόλη πάνε καλά. Σε ό,τι αφορά το Δήμο, ό,τι είχε να κάνει και κάνει προς την κατεύθυνση αυτή, που δεν αφορά μια διεκδίκηση από την περιφέρεια, αλλά αφορά κυρίως πολεοδομικά ζητήματα, παλωτριώσεις κτλ., τα τρέχουμε, τα περπατάμε με γρήγορο ρυθμό. Θα θυμίσω ότι το 2014, μόλις ξεκίνησα, βρήκα σταματημένη την Σάκη Καράγιοργα. Ο Δήμος διέθεσε 600 χιλιάρικα, 580 χιλιάρικα και με πολλές συσκέψεις στο γραφείο μου για να πείσω τους ιδιοκτήτες σε ένα περιβάλλον μη εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη περίοδο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πληρώσαμε, μας άκουσαν, υλοποιήσαμε το έργο. Κάνουμε το ίδιο στην Λεωφόρο Καραμαλή, δεξιά και αριστερά από τη διασταύρωσή της με την Οδό Βόλου, σε ό,τι αφορά παλωτριώσεις, μικρές ή μεγαλύτερες που μπορεί να υπάρχουν από το Δήμο. Νομίζω πως η προτεραιότητα δεν είναι μόνο ο Άγιος Γεώργιος. Κύριε Ράιδο, θα μου επιτρέψετε να πω πως ένα μεγάλο ζήτημα για να έχουμε σωστούς περιφερειακούς δρόμους είναι η περιφερειακή Τρικάλων. Η περιφερειακή Τρικάλων πρέπει να πάει σε αναμόρφωση. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να είναι δρόμος. Δεν έχει καν φωτισμό, δεν έχει φωτισμό, δεν έχει μπάρες, ούτε είναι εύκολο να τα κάνει ο Δήμος εύκολα αυτά. Απλά δεν γίνονται εκεί τα. Δεν έχουν γίνει μάλλον. Αποτύχει από συγκυρία. Δεν έχουν γίνει τα τροχιά. Κάνουμε συντηρήσεις, αλλά αυτός ο δρόμος θέλει συνολική μελέτη και ανάπλαση, ανακατασκευή, προκειμένου να αποκτήσει συνθήκες ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν. Και βεβαίως να ξεκινήσουμε την ιστορία του Αγίου Γεωργίου και της παράκαμψης που πρέπει να υπάρξει από εκεί, που έχει τις δυσκολίες της, διότι όπως ίσως ξέρετε, ένα κομμάτι αυτής της παράκαμψης περνάει από το φράκτη της 110 και πρέπει να αποδοθεί ένας χώρος από την 110 παράλληλα της Σταύρου Ιωτα 1. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι μεγάλα ζητήματα. Η προσωπική μου εμπειρία, το ξέρετε ότι έχω εργαστεί χρόνια στην αυτοδιοίκηση, οι δρόμοι αυτοί πρέπει να δεις έναν ορίζοντα δεκαετίας όταν ξεκινάς από το μηδέν για να τον υλοποιήσεις. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις κάποια μέρα. Μακάρι να ξεκινήσεις. Να συμφωνήσεις με το κράτος. Έτσι ακριβώς. Είναι Υπουργείο Υποδομών εδώ, είναι μεγάλα ζητήματα. Είχε μπει στο Υπουργείο από την προηγούμενη περίοδο. Αυτά θα τα ξανασκαλίσουμε πάλι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Με τις συνοικίες. Γιατί μιλήσατε για καθημερινότητα. Άγιος Κωνσταντίνος. Μέσα στη θητεία σας θα προλάβετε να ολοκληρώσετε αυτό το lifting που κάνετε τμηματικά στη Λάρισα? Τι προγραμματίζουμε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα... Έγιναν οι 5 συνοικίες με τις αντικαταστάσεις των δικτύων και με τις ασφαλτοστρώσεις σε όλο το μήκος. Πού ήταν ο Ιπποκράτης, η Αγία Σαράντα, η Αμπελόκηπη, η Χαραυγή, πια ξεχνάω, μία ακόμη. Λοιπόν, 5 συνοικίες έγιναν με αυτόν τον τρόπο.
Αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΛ ξεκινάει και έχει ήδη χρηματοδοτημένο έργο από το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη Νέα Σμύρνη, την Ανθούπολη, τη Φιλιππούπολη και τους Λαχανόκηπους. Είναι, Λαχανόκηποι είναι το κομμάτι του Αγίου Γεωργίου από την αριστερή μεριά, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αυτές είναι σε δημοπράτηση, γίνονται τώρα. Και αμέσως μετά θα μπούμε και στις υπόλοιπες συνοικίες. Μέσα στη Φοιτεία θα έχουμε ολοκληρώσει όλη την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων στις συνοικίες. Ένα. Θα έχουμε ολοκληρώσει πλήρως τις ασφαλτρώσεις των συνοικιών όλες. Όπως έγινε σε αυτές που ανάφερα τις 5 πριν και ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα έχουμε λύσει και το πρόβλημα μοναδικό που υπάρχει πια στην πόλη μετά τη λύση του προβλήματος του Αγίου Γεωργίου, μιας πλατείας που έχει ανάγκη η συνοικία του Ιπποκράτη, που είναι η μοναδική στην πόλη η οποία δεν έχει την μια. Την εξαγγείλατε προεκλογικά, θα γίνει. Βεβαίως. Ναι. Μα είμαστε σε διαδικασία με τους ιδιοκτήτες, γιατί δεν υπάρχει δημοτικό οικόπεδο. Τα έχουμε βρει και είμαστε στη διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με 1.800.000. Για να πάρουμε την έκθεση αυτή και να δημιουργήσουμε εκεί μια πλατεία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο πια που αφορά την το πόλη. Το είπατε κύριε Δήμαρχε, στο τέλος της θητείας η Λάρισα θα είναι καινούρια. Θα είναι έτσι το κρατάμε. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσετε και εσείς και όλος ο κόσμος είναι ότι τέτοιο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που υπήρξε σε αυτή τη θητεία έχει να δει πολλά χρόνια. Το πάρκο μπροστά στο αρχαίο θέατρο θα προλάβουμε να το δούμε σε αυτή τη θητεία. Να σας πω κάτι που μάλλον δεν είναι γνωστό, ότι αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου, πάνω στο Σουμέν, πάνω στο γραφείο μου, βρίσκεται πάνω απ' όλα η πράξη αναλογισμού και αποζημίωση που κυρώθηκε πλέον από την περιφέρεια πριν από λίγες μέρες και είναι εκεί. Ξεκινάω για το σύνολο των ιδιοκτησίων. Έτσι. Ξεκινάω συζητήσεις λοιπόν με τους δικαιούχους και με τους υπόχρεους προκειμένου να αποφύγουμε δικαστικές εμπλοκές που μπορεί να μας πάνε 2 και 3 χρόνια πίσω και αν αυτό υλοποιηθεί, γιατί συμφέρει τους πάντες, η μεν υπόχρεη. Είναι ρεαλιστικά τα νούμερα που έχει πράξει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι απίθανα τα νούμερα. Είναι απίθανα. Είναι καλύτερα μάλιστα από αυτά που μακάρι να. Τότε γιατί να έχετε δικαστικές εμπλοκές. Μακάρι να ήμουν ιδιοκτήτης εκεί. Μάλιστα. Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Όλες οι αποζημιώσεις αυτές φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα υπάρχουν, είναι δεσμευμένα σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθήκων. Άρα η δουλειά η δική μου και η ευθύνη μου είναι να πείσω τον κάθε συμπολίτη που έχει εκεί ιδιοκτησία ότι αυτό που παίρνει σήμερα είναι πολύ σημαντικό, δεν θα το έχει αν πάμε στο δικαστήριο, γιατί τα δικαστήρια αποφασίζουν 30-40% πιο κάτω της 100 από τις αντικειμενικές αξίες και να προχωρήσουμε αυτό το μεγάλο έργο επίσης μέσα στη θητεία πάρα πολύ γρήγορα. Η σχέση σας, τελευταία ερώτηση, με την τωρινή κυβέρνηση ποια είναι? Μια χαρά. Εξαιρετικά. Έχω συνομιλήσει τηλεφωνικά το προηγούμενο διάστημα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, τον αναπληρωτή, με τον κύριο Λιβάνιο, με τον οποίο είπαμε σπουδαία πράγματα. Πολύ γρήγορα θα βρεθώ στο γραφείο του κυρίου Θοδωρικάκου, στο οποίο εμείς θα καταθέσουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ίδρυση αναπτυξιακής στο Δήμο της Λάρισας, ένας Δήμος μεγάλος, που δυστυχώς από τα προηγούμενα χρόνια έμεινε χωρίς αναπτυξιακή, που μπορεί να διοργανώνει μεγάλα γεγονότα, να έχει διαχειριστική επάρκεια και να δουλεύει έργα, να λειτουργήσει δομές. Να σας πω κάτι. Ωραία, μιλήσατε πριν για το προσκήνιο πολιτισμού. Το προσκήνιο πολιτισμού είναι μια εντελώς ιδιαίτερη δομή. Ποιος θα τη διοικήσει? Ποιος? Αν δεν υπάρξει ένας φορέας από πίσω. Πολιτιστικός οργανισμός. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολιτιστικός οργανισμός. Θα γίνει. Η αναπτυξιακή θα πάρει όλες αυτές τις δομές. Να, γιατί υπάρχει ανάγκη να υπάρχει στα χέρια του Δήμου ένα τέτοιο εργαλείο. Έχω μιλήσει λοιπόν με το Υπουργείο. Θα δω τους υπουργούς και από κοντά. Σε μια προσπάθεια η οποία νομίζω ότι θα ευοδοθεί, διότι ο πολιτικός πολιτισμός, κύριε Ράιδο, αυτές τις μέρες και όχι μόνο περισσεύει και με εντυπωσιάζει. Να σχολιάσω, να υπενθυμίσω μάλλον εγώ ότι αν δει κανένας τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών με τις βουλευτικές, είναι προφανές ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά ψήφισαν τον Απόστολο Καλογιάννη. Έτσι είναι. Τώρα, επειδή ήταν να κλείσω, αλλά δεν κλείνω, διότι ανοίξατε λίγο το θέμα με τις δομές. Η αναπτυξιακή βέβαια δεν θα γίνει μόνο με αυτό το αντικείμενο. Όχι, βέβαια. Έχει μπροστά της να απογειώσει και μια Αγκροθέσσαλη, ένα πάρκο των Ευκών, πολύ να τρέξει και άλλα project. Θα μπορεί να πάρει καταρχήν. Θα δούμε για κάτι άλλο εκτός αναπτυξιακή, θα δούμε κάποιον οργανισμό. Ναι, βεβαίως. Ίσως θυμάστε αυτό που κάποια στιγμή είπα, χωρίς να δώσω μεγάλη έμφαση. Είναι βεβαιότητα πια, διότι αυτές τις μέρες συνομιλώ με τους συνεργάτες μου, είναι το θέμα του αθλητικού οργανισμού. Η Λάρισα έχει αθλητικές υποδομές σημαντικές.
Έχει ταυτόχρονα όμως και πάρα πολλά αθλητικά σωματεία, τα οποία διαχειριζόμαστε όλοι μαζί αυτές τις υποδομές. Τα αθλητικά σωματεία μπαίνουν, εμείς παραχωρούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο αθλητικός οργανισμός, που πιστεύω ότι ως τα Χριστούγεννα μπορεί να υλοποιηθεί, θα εμπλέξει αρκετούς ανθρώπους σε πολιτικό επίπεδο, με μια διοίκηση δεκαμελή, η οποία μπορεί να έχει αντίληψη πολύ πιο εύκολη των πραγμάτων που υπάρχουν, των καταστροφών που γίνονται, των δυσκολιών που υπάρχουν, των έργων που πρέπει να γίνουν, από ότι αν τα παρατηρούμε μόνο από τη θέση του Δημάρχου ή μόνο του ενός ανθρώπου που είναι, μάλιστα δεν είναι και αντιδήμαρχος, είναι ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Αναστασίου, για την υπόθεση αυτή. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι τα πράγματα θα μας οδηγήσουν στις καλές μνήμες, στις καλές πρακτικές του παρελθόντος, όπου ο αθλητικός οργανισμός είχε μια κάθετη οργάνωση στα επίπεδα της συντήρησης, στα επίπεδα της διαχείρισης όλων των αθλητικών υποδομών, και βεβαίως δεν έλειπαν από εκεί. Αυτό ίσως ανησυχήσει κάποιους να τα ακούσουν αυτή τη στιγμή. Να το πω εγώ. Το πω όμως, το διαβάζω. Ότι τις ακαδημίες. Έτσι, μπράβο. Ο Δήμος θα ξαναφτιάξει ακαδημίες και θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στην υπόθεση αυτή. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τις υποδομές του Δήμου πολλές φορές. Δεν είναι όλοι, αλλά πολλές φορές και για άλλους λόγους, και αυτό βεβαίως να μένει, ας πούμε, στο απειρόβλητο, να μένει έξω από τη ματιά μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά, κύριε. Θα είναι γεμάτο ειδήσεις στο προσεχές διάστημα σε ό,τι αφορά το Δήμο Λάρισσας. Ελπίζω να μην έχουμε ειδήσεις για το προσφυγικό μόνο. Να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις. Ναι, αυτό είναι.